984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Καλό σας μεσημέρι, Δευτέρα 15 του Νοέμβρη, κυρίες και κύριοι. Εβδομάδα αποφάσεων η τρέχουσα εξαιτίας της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, της αντοχής του συστήματος υγείας και τα επιπλέον μέτρα που εξετάζονται. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 3.869 νέες μολύνσεις, ενώ 536 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, στους 80 οι νεκροί. Στην Κρήτη είχαμε 147 κρούσματα, 83 σε Ηράκλειο, 27 σε Ρέθυμνο, 20 σε Χανιά και 17 στο Λασίθι. Στο 100% είναι οι πληρότητες στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Εκπνέει το βράδυ και η προθεσμία για την ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας να συνδράμουν με τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα που τα νοσοκομεία δοκιμάζονται. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν από την άλλη δηλώσεις του καθηγητή πνευμονολογίας, του κ. Βασιλακόπουλου, που ισχυρίστηκε ότι στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας είχαν δημιουργηθεί μεθ που δεν είχαν στελεχωθεί σωστά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θνητότητα. Οι δύσκολοι μήνες της πανδημίας είναι μπροστά μας, το ΕΣΥ πιέζεται, ειδικά από Θεσσαλία και βορειότερα, μόλον ό,τι πίεση υπάρχει και στα νότια, αναφέρει ο Ηλίας Μόσχελος, καθηγητής της πολιτικής υγείας στην Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου. Τη διενέργεια δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 σε όλους όσοι εισέρχονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές υγείας και για τις περιπτώσεις που δεν απαιτούνται λόγω της εξαιρετικής κατάστασης αύξησης των κρουσμάτων, ζητούν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Κυβέρνηση και ειδικοί τονίζουν ότι ο εμβολιασμός είναι το βασικό ανάγχωμα στην πανδημία. Πυκνώνουν τις εκκλήσεις να κάνουν εμβόλιο όσοι ακόμα δεν το έχουν κάνει, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη για τη λήψη της τρίτης δόσης από άτομα που έχουν ολοκληρώσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η είσοδος στους ανεμβολιαστούς στα σούπερ μάρκετ μόνο με την επίδειξη αρνητικού τεστ, άφησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ενώ εξετάζονται επίσης περιορισμό στην πληρότητα των καταστημάτων, μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των πελατών, επαναφορά της τηλεργασίας, μέτρο το οποίο συναντά αντιρρήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, κλιμακωτό ωράριο προσέλευσης εργαζομένων στο δημόσιο, μάσκα και σε εξωτερικούς χώρους, διπλή μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ οι ειδικοί μιλούν και για μέτρα στην ψυχαγωγία. Lockdown για τους ανεμβολίαστους από σήμερα σε Αυστρία και περιορισμού στο Βερολίνο εν μέσω αντιπαράθεσης. Στην Αυστρία και μέχρι τις 24 του Νοέμβρη οι μη εμβολιασμένοι θα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο προκειμένου να μεταβούν στην εργασία τους, να αγοράσουν ήδη πρώτης ανάγκης, να αθληθούν επειδή χρειάζονται ιατρική βοήθεια ή φυσικά να εμβολιαστούν. Οι περιορισμοί ισχύουν για τους πάντες άνω των 12 ετών. Οι αποφάσεις της αυστριακής κυβέρνησης εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση και στη Γερμανία, όπου το γενικό lockdown εξακολουθεί να απορρίπτεται από την κυβέρνηση, αλλά παραμένει υπαρκτό το ενδεχόμενο για επιμέρους περιοχές. Η Ινδία άνοιξε σήμερα για τους ξένους τουρίστες που προέρχονται από χώρες με τις οποίες έχει αμοιβαίες διευθετήσεις μετά από 20 μήνες που παρέμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας COVID-19. Σε κινητοποίησεις προχωρά το σύνολο του επιχειρησιακού κόσμου της χώρας, καθώς τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού κρίνονται άδικα και λειτουργούν σε βάρος της αγοράς και της οικονομίας. Κλείνουν συμβολικά για 3 ώρες τα καταστήματα σε όλη την Κρήτη αύριο Τρίτη με απόφαση της ΟΕΣΚ. Το λιανικό εμπόριο της Κρήτης είναι αντίθετο στα νέα μέτρα και ζητάμε την άμεση απόσυρσή τους, αναφέρεται στη σχετική επιστολή προς τους υπουργούς. 24ωρο λουκέτο αύριο στην εστίαση. Αποσπασματικά και άδικα τα μέτρα, είπε στον 984 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, υπενθυμίζοντας την κυβέρνηση πως τα λουκέτα σημαίνουν απώλεια θέσεων εργασίας. Σημείωσε πως η βοήθεια πρέπει να είναι άμεση, βλέπει προς το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα προγράμματα και αναφέρει ότι αυτή την ώρα 4 στις 10 επιχειρήσεις πανελλαδικά δεν διαθέτουν ταμιακά διαθέσιμα για ένα μήνα και 3 στις 10 στον χώρο της εστίασης. Την αναγκαιότητα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύστασης, με την οποία θα μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμψηφίζουν ζημιές των ετών 2021 μετά τα κέρδη προηγούμενων ετών και να τους επιστραφούν οι καταβληθέντες φόροι, αναδεικνύει η ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή 30 ακόμα βουλευτών.
Απλήρωτες παραμένουν από το Μάρτιο οι πρόσθετες εφημερίες των γιατρών, αυτές δηλαδή που υπερβαίνουν το μηνιαίο πλαφόν, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην αποζημίωση των τακτικών εφημεριών των ειδικευμένων γιατρών του Παγνή, αφού οι εφημερίες του Ιουνίου πληρώθηκαν μειωμένες κατά 30% λόγω μη επαρκούς πίστοσης, με τα υπόλοιπα χρήματα να δίνονται τον Αύγουστο, ενώ αναστολή πληρωμών του 35% της αμοιβής των εφημεριών ισχύει ξανά από το Σεπτέμβρη, χωρίς να είναι γνωστό πότε και αν θα δοθεί το υπόλοιπο. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr για τις δηλώσεις των σεισμοπαθών εκκρεμεί η απάντηση στο αίτημα της παράτασης για ένα διμηνό. Διαφωνούν δύο υπουργεία και την πληρώνουν οι σεισμόπληκτοι, είπε στον 984 ο Σωκράτης Βαρδάκης, που κάλεσε την κυβέρνηση έστω και την ίστατη στιγμή να βοηθήσει τους πληγέντες, καθώς η κατάθεση φυσικού φακέλου είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που αναμένεται να τους επιβαρύνει περισσότερο. Στην ίδρυση γραφείου στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος προχώρησε από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σεισμόπληκτων. Λειτουργεί στο πολιτιστικό κέντρο στο Αρκαλοχώρι, στο κέντρο που λειτουργεί ήδη το συντονιστικό. Να υπάρξει ουσιαστική στήριξη για τις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, ζήτησε χθες από την Κρήτη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος και την περιοχή Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος κάλεσε τους σεισμόπληκτους κατοίκους και τους φορείς σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση, ώστε να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα και να απαλληλθεί στην πράξη η δύσκολη καθημερινότητά τους. Στους δρόμους από αύριο η παραγωγή της Κρήτης δεν γίνονται αλλαγές μία μέρα πριν δώσεις τις επιδοτήσεις. Απαράδεκτα τα οριζόντια μέτρα με ουσιαστικούς επιτόπιους ελέγχους ξεκαθαρίζει αν υπάρχουν παραγωγοί που πανογράφουν και ποιοι είναι, είπε στον 984 σήμερα ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αργοφίτης. Σημείωσε ότι τόσο ο αρμόδιος υπουργός όσο και ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχαν οι ίδιοι δώσει εξηγήσεις στους παραγωγούς για το τι συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πως η επίλυση του προβλήματος απαιτείται να έρθει σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι σε μηχανοκίνητη πορεία και κατάληψη του κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ επαόριστον από αύριο Τρίτη, πως προχωρούν οι παραγωγοί σε ένδειξη διαμαρτυρίες για τις νέες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης και των μεγάλων περικοπών στις επιδοτήσεις, μέχρι και να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Αόρατοι είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση τους έχει γυρίσει προκλητικά την πλάτη, λειτουργώντας μεροληπτικά με 2 μέτρα και 2 σταθμά, δηλώνει από την πλευρά του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. Τα νέα ανταποδοτικά τέλη επιτάπητος στην αυριανή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, όπου η Δημοτική Αρχή θα εισηγηθεί αύξηση και 5 παρατάξεις της αντιπολίτευσης ετοιμάζουν δική τους αντιπρόταση. Η Δημοτική Αρχή εισηγείται αύξηση των τελών από 20 έως 33% προκειμένου, όπως τονίζει, να ισοσκελιστούν οι αυξημένες δαπάνες. Υπογράφηκε το πρωί η σύμβαση για την απόκτηση 8 ακόμα καινούριων απορριμματοφόρων από το Δήμο Ηρακλείου. Αλλαγές βιτρίνα αποκαλείται σε εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου Ζαχαρίας Ριγάγκης, μιλώντας στον 984, καθώς την ίδια ώρα διαλύεται το δημόσιο σχολείο. Οι κενές οργανικές θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω έλλειψης χρημάτων και τα τμήματα συγχωνεύονται επενδυτικά, κληθείς να εκτιμήσει τα όσα ανακοίνωσε η Υπουργός. Η ΕΛΜΕ καλεί παράλληλα σε συνάντηση απόψε στις 7:30 στο Καπετανάκαιο εκπαιδευτικούς φορείς, γονείς και μαθητές για όλα τα παραπάνω. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις εκκρεμείς συντάξεις στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Βαρδάκη, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων. Αμφίβολη ακόμα και η βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ, είπε σήμερα ο βουλευτής στον 984, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα και η εικόνα στην αγορά εργασίας με τα λουκέτα και την απώλεια των θέσεων εργασίας προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά. Εν τω μεταξύ, πιάνουν δουλειά από σήμερα, 15 του μήνα, στον ΕΦΚΑ οι πρώτοι 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι που θα μπορούν να επιλέγονται από τους ασφαλισμένους για να αναλάβουν την ταχεία έκδοση της σύνταξής τους. Παράλληλα, την Παρασκευή 12 του μήνα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος εκπαίδευσης πιστοποίησης των επόμενων στη σειρά κατά προτεραιότητα 1.200 λογιστών και δικηγόρων. Μακράν ο καλύτερος μήνας αποδείχθηκε ο Οκτώβρης για το αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, η κίνηση στις πτήσεις εξωτερικού σημείωσε αύξηση 363,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, όταν οι αφίξεις αναχωρήσεις κοιμάθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της πανδημίας.
Δεύτερο περιστατικό μέθησε ανήλικο. Ένα κορίτσι 13,5 ετών εισήχθη στο Βενιζέλιο με οξία μέθη. Είχε προηγηθεί την Πέμπτη ανάλογο περιστατικό με 15χρονο στη Μεσαιρά. 34χρονη από την Πολωνία, μόνιμη κάτοικος Χανίων, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι 47χρονος, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν, την ξυλοκόπησε μαζί με ένα ακόμα άτομο βουλγαρικής υπηκότητας στην περιοχή του Βλητές Σούδας. Κατήγγειλε επίσης ότι ο ίδιος πριν από 8 μήνες την είχε οδηγήσει σε σπίτι όπου βρισκόταν ένας ακόμα άνδρας που την κακοποίησε σεξουαλικά. Ο 47χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ιερέας αλλά καθαιρέθηκε για γνωστούς λόγους, συνελήφθη. Ο φίλος του, που κατηγορείται για συνέργεια, δεν έχει εντοπιστεί. Για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της νομοθεσίας περιόπλων, συνελήφθησαν 4 άτομα στο Ηράκλειο. Φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 2 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν να έχουν πιστόλι με γεμιστήρα, πεφυσίγκιο και ένα διπλούμενο μαχαίρι. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια στη μόλις 4 ετών κόρη του στα Τρίκαλα. Η ασέλγεια του 4χρονου κοριτσιού, για την οποία έγινε η καταγγελία από την πρώην σύζυγό του, σημειώθηκε το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, όταν το παιδί περνούσε το Σαββατοκύριακο με τον πατέρα του. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πάρει μέρος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια και την περιοχή του Σαχέλ. Κατά της στρατηγικής του Αλεξάνδρου Λουκανέσκο με αφορμή τις εξελίξεις με τους μετανάστες στη Λευκορωσία, τάσεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Στο Λονδίνο από σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Βρετανών Βιομηχανών και καθώς επίσης θα συναντηθεί και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα διμερούς συνεργασίας. Η καινούργια κεντρώα παράταξη κατά της διαφθοράς υπό την ηγεσία 2 σαραντάριδων επιχειρηματιών είναι ο νικητής των εκλογών στη Βουλγαρία. Η τρίτη εκλογική αναμέτρηση της χρονιάς πραγματοποιήθηκε εν μέσω του φωνικού κύματος της πανδημίας που πλήττει τη χώρα. Ο Βρετανικός στρατός πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο με τη Ρωσία, δηλώνει ο επερχόμενος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Νικ Κάρτερ είπε ότι η Ρωσία αποτελεί τώρα την πλέον μεγαλύτερη απειλή στην Ανατολική Ευρώπη από ό,τι ήταν όταν ο ίδιος ανέλαβε αυτή τη θέση πριν από 8 χρόνια. Μάχες μεταξύ Ταλιμπάν και Ισλαμικού κράτους στο Αφγανιστάν, στην επαρχία Κανταχάρ, όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή. 9.84. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Αδίκησε τον εαυτό της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Κόσοβο στο τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ισόπαλο 0-0 έληξε το ντέρμπι στο Ρέθυμνο ανάμεσα σε Χανιά και Ηρόδοτο, με την ομάδα της Νέας Ελκαρνασσού να παίρνει ουσιαστικά θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Αλλιώς την περίμεναν την πρεμιέρα του στην φετινή Super League 2 ο Φιεράπετρας, καθώς η Καλυθέα έφυγε από το Βουζουνεράκιο με 1-2. Ο Εργοτέλης επικράτησε χθες το Παγκρίτιο με 1-0 κόντρα στην Επισκοπή. Η ΑΕΚ Β ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Β στη Λεωφόρο, επικρατώντας με 2-0. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!